εδώ μέσα σε αυτόν τον ναό, τώρα, εδώ, λειτουργούσαν οι Άγιοι. Και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λευρός, αλλά και ο γερό Ευμένιος ο Σαριδάκης. Και διάβασα προχθές για την τελευταία του, λέει, λειτουργία. Κοιμήθηκε στις 23 Μαΐου του 1999. Τώρα δηλαδή στις μέρες μας είναι, δεν είναι παλιοί Άγιοι κάποτε. Τώρα τις ίδιες εποχές ζήσαμε. Και την πήγε, λέει, τη λειτουργία, την καθυστέρησε. Έψαλε, ξανάψαλε, διάβασε ονόματα, ξαναδιάβασε. Την έφτασε, λέει, την αναστάσιμη λειτουργία να πει το τελευταίο «Χριστός Ανέστη» και το φώναζε και το φώναζε και γελούσε και χοροπηδούσε στις 5.30 με 6 ώρα το πρωί που ξημέρωσε. Αλλά μετά από λίγες μέρες εκοιμήθη και λέει ο ψάλτης του τότε, εγώ λέει θύμωνα, αυτός έβλεπε όμως ότι ήταν, λέει, το τελευταίο του Χριστός Ανέστη στη ζωή, τελευταία αναστάσιμη λειτουργία και έφυγε στον ουρανό. Και ξέρετε κάτι, οι Άγιοι λειτουργούν εκεί στο θυσιαστήριο του ουρανού. Εκεί πάνω λειτουργάνε με τους αγγέλους, με τους Αγίους, με την Παναγία, για να στέλνουν σε μας τις ευλογίες τους. Χριστός Ανέστη λοιπόν, από εδώ μωρέ, από εδώ που περπατούσαν και λειτουργούσαν οι Άγιοι, από εδώ μέσα, από το Εγάλεο, από την περιοχή, από το Λιμωδόν, που έζησαν τούτοι εδώ οι Άγιοι και ο Άγιος Νικηφόρος και ο Γεροευμένιος. Να έχουμε τις ευχές τους, να έχουμε την ευλογία τους, να χαιρόμαστε το Χριστός Ανέστη, όπως το χαίρονταν οι Άγιοι. Η προσκομιδή του Γεροευμένιου, πόσα χιλιάδες ονόματα έχει διαβάσει εδώ ο παππούλης, πόσα. Χιλιάδες όμως, χιλιάδες, πόσες ψυχές αναπαύτηκαν, πόσες φορές χάρηκε ο Θεός από τα ονόματα που διάβασε. Γι' αυτό όπου πάτε σε ναού, σε προσκυνήματα, σε μοναστήρια, να δίνετε μωρέ ονόματα να διαβάζουμε οι παπάδες. Είναι καλό να διαβάζουμε και τους ζωντανούς και τους αποθαμένους, γιατί τους ρίχνουμε μετά όλα αυτά μες στο Άγιο Ποτήριο και εκεί κοινωνάμε όλοι μαζί.